φτάσουν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα χρόνια είναι από τη γέννηση του Δημητρίου Βικέλα, με έναν επικέλιο δρόμο αλλά και με ένα συνέδριο, επειδή η Αρμόπολη έπρεπε από πέρυσι να είχε κάνει ένα συνέδριο για το Βικέλα, γιατί ήταν η σειρά της μετά την τέλεια. Αυτό προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε το καλοκαίρι, οπότε και ο Γιάννης είναι προσκεκλημένος και εάν το επιθυμεί, σε κάποιο θέμα μπορεί να αναφερθεί και σαν ομιλητής, σε κάποιο θέμα του συνεδρίου, μετά από συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Μανάφη, το καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο οποίος θα έχει και τη γενική ευθύνη αυτού του συνεδρίου λόγω και εμπειρίας. Και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να έρθει και ο ιστορικός αθλητισμός, ο κύριος Πέτρος Λινάδος, ο οποίος βέβαια είναι ακόμαχος δημοσιογράφος, αλλά είναι ίσως από τους σημαντικότερους ιστορικούς αθλητισμού που έχει βγάλει η χώρα μας. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Χαρά μας θα είναι και τιμή μας να έρθετε και να μας πείτε τότε και στο συνέδριο. Εγώ θα πάρω πολύ να συνεισφέρω στο συνέδριο. Και αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί εκτός από το 2004 που είχαμε την επίσημη προετοιμασία μας εδώ ένα μήνα, τελικά τα αποτελέσματα φάνηκαν στους αγώνες, γιατί η ομάδα της Κολίνης άρρωσε τα μετάλλια τότε και μπορώ να πω ότι είναι χαραγμένο στη μνήμη μας όλη αυτή η προετοιμασία. Δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ πόσο όμορφα περάσαμε εδώ, που μας φιλοξενήσατε και πιστεύω αυτό προσπαθήσαμε και το δείξαμε και στους αγώνες με τις επιδόσεις μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας το αγωνιστικό. Όπως είπατε πριν, τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα σαν από τη Γενική Γραμματεία και από τις Ομοσπονδίες. Εγώ σε 10 μέρες έχω αγώνες ένα χειμερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Άουσα. Οι μετακινήσεις όλα αυτά θα πληρωθούν από κάθε αθλητή ξεχωριστά για μονές. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να κάνουμε υψηλό πρωταθλητισμό και αγαπάμε αυτό που θέλουμε, το πληρώνουμε από εμάς και συνεχίζουμε. Γιατί δεν εκπροσωπούμε, όπως είπα, στα σχολεία. Δεν εκπροσωπώ προσωπικά, δεν πω σαν Γιάννης. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί, για να πιάσουμε χρόνους όρια, για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε αγώνες στα πρωταθλήματα, γιατί υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στον Καναδά τον Αύγουστο. Για να προσπαθήσουμε να μπούμε όσο γίνεται σε υψηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια λίστα κάθε αθλητής με τις επιδόσεις. Και αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θέλει συνέχεια αγώνα και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε θέλει πολύ υπομονή και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω πως και στα παιδιά δώσαμε πολύ καλά ερεθίσματα και με τα βιντεάκια που είδανε και μέσα από τις ερωτήσεις που είχαμε και τη συζήτηση στο σχολείο. Έξω από το ερωτήσεις το καθένα είχε. Καλά, σίγουρα. Μακάρι να είχαμε και ακόμα χρόνο θα λέγαμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Είχαμε όλη την ημέρα, αλλά την κόψαμε για να δείτε και τους επιθύμους. Αλλά είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οπότε θα είναι μεγάλη μας χαρά να ξαναεπισκεφτούμε πάλι και τα σχολεία και όλα αυτά και να ξαναμιλήσουμε. Εγώ έρχομαι και σαν... είμαι πολύ συχνές του νησιού και καλοκαίρια εδώ, δηλαδή το έχω αγαπήσει το νησί. Και είμαι από την Κύθνο δίπλα, κοντά, γείτονας, αλλά δηλαδή για τη Σύρο νιώθω έτσι πολύ μεγάλη αγάπη και χαίρομαι κάθε φορά δηλαδή που έρχομαι. Όχι, για να με πούμε. Τα μέλη και οι φίλοι και τα παιδιά του Ναυτικού Βουλίου. Να κάνω μια πρόταση, Δημήτρη, είναι προτιμότερο να σκεφτείτε
έτσι, γιατί από εδώ και από εδώ το φως δεν βοηθάει. Οι δημοσιογράφοι τα πάρετε. Άμα κάτσετε κάπου εδώ. Δεν ξέρω.